Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Τετάρτη, 26 Ιουλίου του 2023. Απόψε της Αγίας Παρασκευής, αύριο του Αγίου Παντελεήμονα. Χρόνια πολλά λοιπόν στους εορτάζοντες και σήμερα και αύριο. Παράσχη, Παρασκευές, Παντελίδες. Να πω δύο λόγια μόνο πριν αρχίσουμε τα θέματά μας. Πρώτα θέλω να κάνω μία αναφορά στη συνέντευξη που είχε την καλοσύνη να μου παραχωρήσει στον Αυθεμπορική TV ο Τζον Σιτιλίδης. Ο Τζον Σιτιλίδης είναι ένας ελληνικής καταγωγής, στην Αμερική γεννήθηκε ο άνθρωπος, ποντιακής καταγωγής, Αμερικανός πολίτης. Έχει μία εταιρεία που συμβουλεύει και εταιρείες και την κυβέρνηση των ΗΠΑ για θέματα γεωπολιτικά και θεώρησα σωστό να τον καλέσω για να μας παρουσιάσει την άποψη που έχει διαμορφώσει αυτός πάντα ως, όχι ως, δεν είναι στο κράτος το αμερικανικό, αλλά ως άνθρωπος που παρέχει συμβουλές στο αμερικανικό κράτος, να μας παρουσιάσει την άποψή του για τα πράγματα. Ο άνθρωπος, μην περιμένουμε, ούτε εγώ περίμενα να έρθει να μιλήσει σαν Έλληνας. Ο άνθρωπος με εντυμότητα μας είπε τις θέσεις των ΗΠΑ της Αμερικής. Αυτές είναι. Πολύτιμη είναι, είναι πολύ σημαντικό να ακούμε ποια είναι η άποψη της Ουάσιγκτον, με βάση αυτή να διαμορφώνουμε και εμείς την δικιά μας πολιτική. Όχι να την προσαρμόζουμε, να τη διαμορφώνουμε, ακόμα, μερικές φορές ακόμα και κόντρα. Αλλά πρέπει να ξέρουμε. Και θεωρώ ότι η συνεισφορά του σε αυτό το στόχο, να ξέρουμε ποια είναι η πολιτική των ΗΠΑ για μια σειρά από μεγάλα ζητήματα, ήταν στη θετική κατεύθυνση τέλος πάντων. Σε ό,τι με αφορά, εγώ ήθελα να θέσω όλα τα ζητήματα και σε σχέση με τα γεωπολιτικά ζητήματα σε όλο τον κόσμο, τα μείζωνα ζητήματα, και είπα και για τα δικά μας θέματα, κυρίως για το Κυπριακό, αναφέροντας μάλιστα, ίσως τον έφερε και σε δύσκολη θέση τον άνθρωπο, ότι την εισβολή την υποστήριξαν μεγάλες χώρες, εννοούσα την Αμερική, μετά όμως είπα ότι με αμερικανικά απλά έγινε η εισβολή. Εντάξει, όταν έχεις κάποιο προσκεκλημένο, πρέπει να τηρήσεις και μία δεοντολογία. Η κριτική δεκτή, αλλά να μην παρεξηγούμε και τα πράγματα. Ο άνθρωπος είναι ποντιακής ελληνικής καταγωγής, γεννήθηκε στην Αμερική, εκφράζει τις θέσεις της Αμερικής, τις εκφράζει με καθαρότητα και θεωρώ ότι αυτό είναι χρήσιμο στη δικιά μας ανάλυση. Αυτά. Δεύτερη παρεξήγηση τώρα. Η ιδέα του ομιλούντος ήταν για τα 100 χρόνια από την συνθήκη της Λοζάνης, από την υπογραφή της συνθήκης της Λοζάνης, να κάνουμε ως εύξηνο λέσχη Αθηνών, ο σύλλογος δηλαδή των ποντιακής καταγωγής Αθηναίων, ας πούμε. Αθηναίοι τώρα, ποιος είναι Αθηναίος. Αυτόν που κατοικούν στην Αθήνα, κάναμε ένα σύλλογο το 2003. Είμαι γενικός γραμματέας εκεί και είπα στο Διοικητικό Συμβούλιο, ομοφόνος έγινε δεκτή, να κάνουμε μία εκδήλωση για τα 100 χρόνια. Και σκεφτήκαμε ποιους να καλέσουμε. Τώρα δεν μπορούσα να καλέσω και τον Περιτερά της γειτονιάς. Είπα να καλέσουμε τους πιο διακεκριμένους επιστήμονες περί την νομική επιστήμη και διεθνολόγους, καθηγητές. Καλέσαμε λοιπόν τον Προκόπη Παυλόπουλο, καλέσαμε τον Βαγγέλη Βενιζέλο, τον Άγγελο Συρίγο και τον Ευάνθη Χατζηβασιλείου. Να σας πω κάτι. Μπορεί ο καθένας από εσάς, από εμάς, να έχουμε μία άποψη για την πολιτική πορεία ενός εκάστο εξ αυτών που εκλήθησαν. Δεν τους καλέσαμε σαν πολιτικούς. Δηλαδή, πραγματικά, δεν μπορώ να καταλάβω τις αντιδράσεις κάποιων. Δεν τους καλέσαμε σαν πολιτικούς. Σαν επιστήμονες τους καλέσαμε. Και θεωρώ, εκτός από τους κακόβουλους, δεν υπάρχει άνθρωπος που να αμφισβητεί την επάρκεια, την επιστημονική επάρκεια του Προκόπη Παυλόπουλου, του Βαγγέλη Βενιζέλου, του Άγγελου Συρίγου, του Ευάνδη Χατζηβασιλείου. Πήραμε τους κορυφαίους και δεν μίλησαν πολιτικά οι άνθρωποι. Μίλησαν ως επιστήμονες. Δεν ήρθαν ως πολιτικοί να ζητήσουν ψήφο για να τους ασκήσουμε κριτική γιατί ο Βενιζέλος υπέγραψε τα μνημόνια. Δεν είναι αυτό το θέμα. Εάν τον καλούσα να μας μιλήσει για την πολιτική του πορεία και τις αποφάσεις που έπαιρνε, ασφαλώς να κάνουμε κριτική. Δηλαδή, συγγνώμη, καλέσαμε τους κορυφαίους να μας μιλήσουν για το κορυφαίο ζήτημα
Και προσέξτε, ήταν η μεγαλύτερη και η σοβαρότερη εκδήλωση με βάση τα όσα γνωρίζω που έγινε για τη συνθήκη της Λοζάνης. Ακούστηκαν σημαντικά πράγματα και αντί να μιλήσουμε για αυτά που υπόθηκαν, μιλάμε για το τι έκανε ο ένας για τη συνθήκη των Πρεσπών, ο άλλος τι έκανε για τα μνημόνια. Συγγνώμη, αλλά νομίζω ότι αυτή δεν είναι η κανονική προσέγγιση των πραγμάτων. Η συνθήκη της Λοζάνης ήταν το θέμα. Δεν ήταν η πολιτική τους πορεία. Ούτε ζήτησαν ψήφο, ούτε εμείς είπαμε σε κανένα να τους ψηφίσει. Τελειώσαμε και με αυτό. Πάμε τώρα, είναι συγκινητικά τα μηνύματα που παίρνω από την Κύπρο για την αναφορά που κάνουμε στο Κυπριακό. Υποχρέωσή μας είναι, δεν χρειάζεται ούτε ευχαρίστηση ούτε τίποτα. Επίσης, έχω και ένα σχόλιο εδώ, είναι καλό το σχόλιο κάποιου ανθρώπου. Λέει, είτε διαχωρίσουν, λέει, το Καστελόριζο είτε το Πάμε Πακέτο, υπάρχουν στην Ελλάδα προσωπικότητες που υποστηρίζουν ότι το Καστελόριζο θα πρέπει να συγκριθεί με τις ακτές της Τουρκίας και να αποσπαστεί από την υπόλοιπη νησιωτική Ελλάδα. Ναι, αυτό είναι μια αυτοκαταστροφική πολιτική κατά την άψη μου. Το Καστελόριζο δεν είναι από μόνο του. Το Καστελόριζο ήταν πάντα αναπόσπαστο κομμάτι της Δωδεκανήσου. Ιστορικά, σήμερα αν πάτε στη Ρόδο, πολλοί είναι Καστελοριζοί που κατοικούν στη Ρόδο. Οι άνθρωποι θεωρούσαν ως το κέντρο, το εμπορικό και το διοικητικό κέντρο και ήταν η Ρόδος. Πώς θα την θεωρήσουμε εμείς κάτι ξεχωριστό? Και ο δικαστής εκτιμώ ότι αν την πάμε ως μέρος της Δωδεκανήσου και του υπόλοιπου νησιωτικού συμπλέγματος του αρχιπελάγου στο Αιγαίο, έτσι θα την κρίνουν και οι δικαστές. Γι' αυτό η Τουρκία λέει όχι, χώρια, χώρια. Το είπαμε και αυτό. Πάντως, ασχέτως του ποιος θα υπογράψει συνυποσχετικό και θα πάει το θέμα στις, όπου το πάει, στο τέλος θα πούμε για τη Χάγη. Ξέρετε, όλοι όσοι κυβέρνησαν τη χώρα, δεν ξέρω αν θα ζουν ή δεν θα ζουν, θα κληθούν από την ιστορία να απολογηθούν γιατί δεν έκαναν τίποτα για το Καστελόριζο. Θυμάστε το 13, σας διάβασα την επιστολή που στείλαμε, την έγραψα εγώ στον Σαμαρά, που λέγαμε πόσο μεγάλη σημασία είναι, έχει το Καστελόριζο, πόσο μεγαλύτερη θα αποκτήσει λόγω των εξελίξεων. Αυτό που βλέπετε είναι ένα βουνό εδώ, εδώ ήθελα να είμαι, αλλά δεν είμαι, στα χαμηλά. Λοιπόν, πόσο μεγάλη αξία θα αποκτήσει, ίσως είναι το ακριβότερο κομμάτι γης στον κόσμο, τι Μανχάταν και το ακριβότερο κομμάτι γης στον κόσμο, ακριβώς λόγω της ΑΟΣ και της Εφαλοκρηπίδας που θα διεκδικήσει. Λοιπόν, αυτοί όλοι που δεν φρόντισαν το Καστελόριζο να έχει σήμερα 5 και 10 χιλιάδες κατοίκους, όλοι οι πρωθυπουργοί θα λογοδοτήσουν. Δεν είπα ότι θα λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη, θα λογοδοτήσουν στη συνείδηση του ελληνικού λαού και των γενεών που θα έρθουν εάν το Καστελόριζο αδικηθεί, συνεχίσει να αδικείται από την Αθήνα και από τις εξελίξεις. Τώρα, έχω ένα σχόλιο εδώ πέρα ενός φίλου. Κύριε Καλλιτερίδη, ευχαριστώ για την αναφορά σας στο μήνυμά μου για το σχόλιο περί Ελληνοαμερικάνων. Νομίζω η φράση «ορισμένοι Ελληνοαμερικάνοι» ήταν αυτή που έλειπε και την προσθέσατε χθες. Οπότε όλα καλά. Δεύτερον, τα σχόλιά σας για τις ευθύνες κυβερνητικών παραγόντων για τις πυρκαγιές ήταν εύστοχα, ιδίως για την έλλειψη σχεδιασμού και πρόληψης. Ξέρετε ότι πάω κάμπινγκ στα National Parks στις Ανατολικές ΗΠΑ, βλέπω Park Rangers να βάζουν ή να ελέγχουν αισθητήρες καπνού που έχουν GPS, όπως μου λένε, και στη Γερμανία έχουν βάλει αισθητήρες υψηλής θερμοκρασίας στα δάση για την έγκαιρη προειδοποίηση. Ασφαλώς η τεχνολογία είναι λύση για όλα αυτά. Υπάρχουν περιοχές που δεν έπρεπε να πατάει πόδι. Πρέπει να υπάρχει έλεγχος. Βλέπω στους Τούρκους, ξέρετε τι έχουν κάνει. Για να αντιμετωπίσουν τους αντάρτες, τους Κούρδους, βάλανε πάνω στα βουνά κάμερες. Στα μονοπάτια, παντού, ό,τι κυκλοφορεί, μόλις περάσει ο τέτοιος. Αυτοί λοιπόν λύσαν ένα πρόβλημα δυσκολότερο από τις πυρκαγιές. Λύσαν. Αντιμετώπισαν κατά κάποιο τρόπο. Εμείς γιατί έχουμε εντελώς αφύλακτα τα δάση μας? Γιατί, το είπα και χθες. Είπα ότι αν δεις, είσαι σε έναν τόπο και βλέπεις ότι το κεντρικό κράτος, ακόμα και η τοπική αυτοδιοίκηση, ολιγορεί, γιατί όλοι αυτοί που χάσαν δισεκατομμύρια,
δισεκατομμύρια φέτος του χρόνου του, γιατί ξέρετε θα στη Ρόδο, μακάρι να μην γίνει, αλλά έχει δυσφημιστεί το νησί. Το είδαν εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι. Ποιος θα πει του χρόνου θα πάω στη Ρόδο σε μια που είναι καμένη. Αν αυτοί χάσαν δισεκατομμύρια, έβαζαν, είπα ένα νούμερο, 5 εκατομμύρια, γιατί έβαλα με το νου μου ότι αν βάρουν 3 βάρδιες για 5 μήνες, αν πάρουν 500 άτομα, τόσα, είναι, τόσα λεφτά χρειάζονται, θα μπορούσαν να φυλάνε κάθε μέτρο γη στη Ρόδο και να μην έχουμε καμία πυρκαγιά. Ακόμα και αν για τεχνικούς λόγους από κανένα καλώδιο είχε πυρκαγιά, αυτή θα έσβαινε μέσα σε λεπτά, όχι ώρες. Αυτό είναι λοιπόν το ζήτημα. Φύλαξη, προστασία, τίποτα άλλο. Και όλα τα άλλα, να ξέρετε ότι υπάρχουν και πολλές μίζες στα επτάμενα μέσα. Δεν λέω στα Καναντέρ, στα επτάμενα μέσα τα άλλα υπάρχουν και χοντρές μίζες. Φτάσαμε σε αυτό τώρα. Χθες όταν έκανα την εκπομπή δεν ήξερα αν οι άνθρωποι ζουν ή όχι. Να εκφράσω και εγώ τη βαθιά μου θλίψη για τα δύο παιδιά που χάθηκαν. Ναι, πιστεύω ότι θα μπορούσε να προβλεφθεί. Αν δεν είχε μπει η πυρκαγιά, αν φυλάσσονταν το δάσος και δεν είχε μπει η πυρκαγιά, αυτοί οι άνθρωποι σήμερα θα ήταν στα σπιτάκια τους και στις οικογένειές τους. Υπάρχουν τεράστιες ευθύνες. Θα το δούμε στο τέλος το θέμα αυτό. Λοιπόν, τώρα ο κύριος Καρίκης. Είμαστε στο πρώτο θέμα, είδες τις φωτιές. Ξενοφών Καρίκης. Θα πάρω Καναντέρ. Θυμάμαι πρωτοσέλιδα, θα πρέπει να ήταν τέλη δεκαετίας του 80 για προμήθεια 50 Καναντέρ. Πόσα πήραν, δεν ξέρω. Τι πήραν, καμιά 20 αργά και άλλα 10 πιο καινούργια αργότερα. Και λοιπόν, απλά σκοτώνουμε πιλότους που τρέχουν και δεν φτάνουν. Γιατί πολλή δουλειά γίνεται πριν ανάψει η φωτιά. Μπράβο, Ξενοφώντα. Τόπα. Το ξανάπα και θα το ξαναπώ, πριν ανάψει η φωτιά. Δεν είναι απλώς δική μου άποψη αυτή. Όποιον και αν ρωτήσει σε πυροσβεστική ή σε άλλον ειδικό, το ίδιο θα σου πει. Αυτό θα σου πει και όποιος με οποιοδήποτε τρόπο βρέθηκε από κοντά αντιμέτωπος με τις φωτιές. Φωτιά στο λόγκο δεν σβήνει. Θα κάψει όσο βρίσκει ξερά να κάψει, όπου την πάει ο αέρας και όταν βρει σοβαρό φυσικό εμπόδιο ή τη γυρίσει ο αέρας πίσω στα καμένα ή εν πάση περιπτώσει ξεμείνει από καύση με ύλη με οποιοδήποτε τρόπο, τότε μόνο θα σταματήσει. Θα πάρω Καναντέρ. Πάρε! Τα πυροσβεστικά μέσα όμως είναι για να βοηθήσουν να σταματήσει η φωτιά που υπάρχουν φυσικά ή τεχνητά εμπόδια και να μην πηδήσει απέναντι. Αυτή είναι η πραγματική του αποστολή. Όταν είναι όλος ο τόπος παρατημένος και έχει γίνει λόγκος, δεν γίνεται τίποτα. Το πολύ να καθυστερήσουν κάπως την εξέλιξη προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις, μήπως κατά τύχη γυρίσει ο αέρας και γλιτώσει τίποτα. Αλλά στον έλεγχο κανενός η κατάσταση δεν είναι. Για να είναι η κατάσταση στον έλεγχό μας, πρέπει να γίνονται όλα αυτά που γίνονταν πριν διαλυθεί το κράτος, που καθόλου τυχαία άρχισε λίγο πριν καταστούν αναγκαίες οι πρώτες εξαγγελίες. Θα πάρω Καναντέρ. Αυτή είναι η αλήθεια. Η φωτιά όμως, όπως και τα περισσότερα πράγματα, δεν παίρνει εύκολα θεραπεία, παίρνει πρόληψη. Πριν αρχίσουν τα θα πάρω Καναντέρ, υπήρχε σε κάθε χωριό ο χωροφύλακας και ο αγροφύλακας. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν μόνιμοι κάτοικοι στα χωριά, ξέραν τα πάντα. Δεν γινόταν ο Μπαρμπαμίτσος να αφήσει το κτήμα να γίνει λόγκος. Ερχόταν ο αγροφύλακας και του στείλε και το δασοφύλακα. Ούτε μπορούσε ο Μπαρμπαμίτσος να πετάξει τίποτα γκαζάκια με το χωροφύλακα στα πόδια του, ούτε καν να ανάβει φωτιές και να καίει ξερά και σκουπίδια με το χωροφύλακα και τον αγροφύλακα στα πόδια του. Και οι τρεις τους μαζί με το δασοφύλακα δούλευαν μαζί. Και ήταν ντόπιοι και είχαν κάθε συμφέρον να μην καούν και οι ίδιοι. Ο δε δασοφύλακας είχε και την επίσημη ευθύνη της δασοπυρόσβεσης και άρα πέρα από το άμεσο συμφέρον να μην καεί για να μην τρέχει και δεν φτάνει τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, φρόντιζε και οι δασικοί δρόμοι να καθαρίσουν και η υλοτόμηση να γίνει όπου χρειάζεται να ανοίξει το δάσος και τα πουρνάρια και χαμηλή βλάστηση να καεί με αντιπύρ και άλλα μέτρα. Και οργάνωναν και όλη την κοινότητα αυτή οι τρεις μαζί με τον κοινοτάρχη και τους πολίτες για να καθαρίζει ο τόπος. Το 83-84 καταργήθηκε ο θεσμός του χωροφύλακα και του αγροφύλακα που ήξεραν τα πάντα για το χωριό και τους έστειλαν στα αστικά κέντρα. Τους μένει στην αστυνομία πόλεων, τους δε στη δασική υπηρεσία. Γιατί ενοχλούσαν επειδή ρουφιάνευαν και ήξεραν τα πάντα. Τοπική εποπτεία τέλος. Έμειναν μόνο οι τοπικές κοινότητες από μόνοι τους να αυτοοργανώνονται με τη βοήθεια δασοφύλακα, πρώην αγροφύλακα, που ως δασική υπηρεσία έχει την ευθύνη και εποπτεία δασοπυρόσβεσης, αλλά πλέον εξ αποστάσεως από το γραφείο του αστικού ή με αστικού κέντρου μέχρι να συνταξιοδοτηθεί. Λίγο μετά ξεκίνησαν τα Καναντέρ. Στη δεκαετία του 90 με τον Καποδίστρια αρχικά και τον Καλλικράτη αργότερα, τέλος και οι κοινότητες.
Οι διοικήσεις μεταφέρθηκαν σε ακόμα μεγαλύτερα, πιο απομακρυσμένα αστικά κέντρα, καθώς οι κοινότητες έγιναν ενότητες και από 6.000 δήμους και κοινότητες δεν έμειναν ούτε 500. Ταυτόχρονα, η ευθύνη της δασοπυρόσβεσης πέρασε στην πυροσβεστική. Οπότε, εφόσον η δασική υπηρεσία δεν είχε πλέον την ευθύνη για τη φωτιά, τέλος και το άγχος και το κυνήγι στα χωριά για αυτά που κάναν οι δασοφύλακες πρώτα. Λοιπόν, πολύ γρήγορα. Καταρχάς, είπα χθες, αν δεν μπορεί το κράτος να πάρουμε, ακόμα και να παίρναμε ιδιώτες. Εγώ, η ιδεολογία μου είναι το κράτος. Είπα ισχυρό κράτος, είπα αποτελεσματικό κράτος. Ποτέ δεν είπα μεγάλο κράτος που να μην ελέγχεται. Όπου μπορεί να βοηθήσει η ιδιωτική πρωτοβουλία, υπό τον έλεγχο και το συντονισμό του κράτους να το κάνει. Έτσι. Τώρα, όσον αφορά, όταν έγινε ο Καποδίστρας, είχε αυτή η διοικητική μεταρρύθμιση, είχε κάποια θετικά στοιχεία. Ενώθηκαν μερικά χωριά, απέκτησαν μια δυνατότητα, έγιναν κάποια θετικά βήματα. Η επόμενη δεν ήταν μεταρρύθμιση, ήταν καταστροφή ο Καλλικράτης. Δηλαδή, βάλαν ολόκληρη τη Λέσβο έναν δήμαρχο. Αυτοί που το έκαναν, και είναι γνωστοί έτσι, μιλάμε, ήταν η καταστροφή της ελληνικής υπαίθρου. Ένα πράγμα θέλω να σας πω. Στο χωριό μου έχουμε ένα δάσος, νομίζω είναι 17.000 στρέμματα είναι. Είναι κοινοτικό το δάσος. Όταν έπαιρνε φωτιά, το θυμάμαι, χτύπαγε καμπάνα. Όταν χτύπαγε ούτε πυροσβεστική δεν έρχονταν ποτέ. Ποτέ. Και είχαμε και δασοφύλακα στο χωριό. Όταν έπαιρνε φωτιά λοιπόν στο δάσος, θυμάμαι ότι χτύπαγε καμπάνα και είχε καθοριστεί ο καθένας τι να πάρει μαζί του. Άλλοι έπαιρναν φτιάρια, άλλοι έπαιρναν πριόνια, τσεκούρια και πήγαιναν στη φωτιά, υπήρχε συντονισμός και έσβηναν μόνοι τους τη φωτιά. Δεν υπήρχε κανένας άλλος. Αλλά προσέξτε, όταν υπήρχε κοινότητα, και όταν λέω κοινότητα δεν είναι το κτίριο και τον πρόεδρο, μιλώ τους ανθρώπους, υπήρχε κοινότητα. Ο καθένας είχε την αποστολή του. Δεν υπήρχε περίπτωση ούτε μία στο εκατομμύριο κάποιος να πει «Ωχ, αφήστε με να κοιμηθώ από την άλλη πλευρά». Αυτός θα είχε εξοβιλιστεί από το χωριό, από την κοινότητα. Εδώ λοιπόν έχουμε παρατήσει σήμερα, σας είπα, έχουμε περίπου 40-50.000 στρέμματα δάσος του δικού μου χωριού και τα γειτονικά. Και δεν υπάρχει ούτε ένας άνθρωπος να το επιτηρεί. Πώς να μην καταστραφεί. Έγινε ξέφραγο αμπέλι η Ελλάδα. Ποιος μπήκε στην Ελλάδα και τι ρόλο παίζει, ποιος το ξέρει. Το ξέρει κανένας. Καταστράφει, ξέρει κανένας πόσοι ξένοι είναι στην Ελλάδα. Μην μας πείτε για ξενοφοβικούς. Καταστρέφεται η χώρα. Δεν πρέπει να ξέρουμε να έχουμε λογαριασμό ποιος τι. Βάλαν, είχαν το θράσος και έβαλαν στην Καλογρέζα. Πού βάλαν, στην Αμυγδαλέζα, βάλαν φωτιά. Επειδή λέει δεν δώσανε φάρμακο. Και τι πρέπει να βάλει φωτιά. Και έβαλα φωτιά, να πάρει φωτιά η πάνελθα να ξανακαούμε δηλαδή. Λοιπόν, και σε σχέση με τις φωτιές, τι λένε οι Γερμανοί τώρα, προσέξτε. Ο γερμανικός τύπος αναφέρεται στα αίτια και τις πολιτικές προεκτάσεις των πυρκαγιών στην Ελλάδα. Όταν μόλις πριν από 2 χρόνια κάηκαν εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα δάσους και αγροτικών καλλιεργειών στην Εύβοια, η κυβέρνηση ήρθε αντιμέτωπη με την οργή ανθρώπων που αισθάνθηκαν ότι έχουν εγκαταληφθεί στο έλαιο της φωτιάς. Και αυτό γιατί οι αρχές εστίασαν τις προσπάθειες πυρόσβεσης και διάσωσης σε ορισμένα πιο πυκνοκατοικημένα εύπορα προάστια της Αθήνας, όπου επίσης υπήρχαν πυρκαγιές. Κατά τις φετινές πυρκαγιές, η κυβέρνηση δέχεται και πάλι κριτική. Η πολιτική πυροπροστασίας, λένε, επικεντρώνεται υπερβολικά στην εκένωση και την κατάσβεση, δαπανώντας αναλογικά πολύ λίγα χρήματα για την πρόληψη. Πρόληψη σημαίνει φύλαξη, φύλαξη προστασία. Προς υπεράσπιση της, η κυβέρνηση αναφέρεται ξανά και ξανά στην καταστροφή στο Μάτι πριν από 5 χρόνια. Καλά, δεν ξέρετε ότι όταν σκάβεις το λάκκο του άλλου πέφτεις ο ίδιος μέσα. Από τον ίδιο, τις ίδιες κατηγορίες θα δεχτείτε. Τις δέχεστε ήδη, έτσι. Η οποία συνέβαλε σημαντικά στην ήττα της κυβέρνησης Τσίπρα. Οι δασικές πυρκαγιές και ο τρόπος αντιμετώπισης τους μπορεί να είναι καθοριστικός για τις εκλογές και ο σημερινός συντηρητικός πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μπορεί να κατηγορηθεί ότι δεν είναι αρκετά τολμηρό στην προσαρμογή της χώρας στην πραγματικότητα της κλιματικής αλλαγής. Όμως είναι τι σχέση έχει η κλιματική αλλαγή με το να μπαίνει η φωτιά. Η φωτιά όταν μπαίνει, από τη στιγμή που μπαίνει η φωτιά και μετά αρχίζει το πρόβλημα και παίρνει πραγματικά άλλες διαστάσεις από την κλιματική αλλαγή. Η κλιματική αλλαγή είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ποιος βάζει τις φωτιές και πώς μπαίνουν οι φωτιές. Αν λυθεί αυτό, η κατάσβεση στις πυρκαγιές που δεν λέω κάποτε θα μπαίνουν θα είναι πολύ πιο εύκολη, γιατί δεν θα έχουμε 300 πυρκαγιές σε μια εβδομάδα, θα έχουμε μία πυρκαγιά το μήνα, δύο.
Όμως είναι επίσης αλήθεια ότι οι εκπομπές της Ελλάδας συμβάλλουν συγκριτικά ελάχιστα στην υπερθέρμανση του πλανήτη, καθώς και ότι όπως και οι γειτονικές χώρες η Ελλάδα καλείται να περατώσει ένα δαπανηρό Ηράκλειο άθλο να αναδιαρθρώσει ολόκληρο το γεωργικό και δασοκομικό τομέα. Τα πευκοδάση πρέπει πράγματι να αντικατασταθούν από μεικτά δάση και οι περιοχές καλλιέργειας πρέπει να μετακινηθούν σε υψηλότερο ψυχότερο υψόμετρο, λέει ο γερμανικός τύπος. Μας δουλεύουν και οι Γερμανοί τώρα. Γιατί δεν μπορούμε να κανονίσουμε τα της χώρας μας, να διοικήσουμε τη χώρα μας, δεν μπορούμε. Απροστάτευτη χώρα, αυτή είναι η αλήθεια. Πάμε. Θέο Βασκόπουλος, 2600. Κύριε Καλλιτερίδη, δεν κατάλαβα αν ήταν δική σας γνώμη ότι οι Ουκρανοί φταίνε για την καταστροφή του μνημείου της UNESCO, τον καθεδρικό ναό της Οδυσσού, ή απλά διαβάστε ανακοίνωση των Ρώσων. Όσο και αν οι Ρώσοι έχουν δίκαια στην επίθεσή τους, καμία λογική στον κόσμο δεν θα αποδώσει τις ευθύνες στους Ουκρανούς, ακόμα και αν προκλήθηκε από έκρηξη αντιπυραυλικού συστήματος. Βέβαια, το αντιπυραυλικό εκτοξεύτηκε γιατί πήγε να κάνει ένα πύραυλο. Εντάξει, αλλά λένε ότι εμείς άλλο. Ασφαλώς είναι ευθύνη των Ρώσων που έριξαν τον πύραυλο. Αλλά άλλο να έχει πέσει από αντιπυραυλική και άλλο να κατηγορείς τον Ρώσο ότι το στόχευσες και το κατέστρεψες. Εδώ, αλλά έχεις δίκιο, η ευθύνη στον επιτιθέμενο. Δυστυχώς όλες οι καταστροφές και απώλειες αμάχων βαραίνουν τον επιτιθέμενο και μόνο, αν και οι Ρώσοι ισχυρίζουν το αντίθετο. Νομίζω ότι είναι αστείο το επιχείρημα να σταματήσετε να μείνεστε στα χτυπήματά μας. Και ίσως είναι καλύτερα να μην ξαναδιαβάσουμε τα ανακοινοθέντα Ουκρανών και Ρώσων. Εντάξει, τώρα δεν μπορούμε να μην διαβάζουμε, κύριε Βασκόπουλε. Τα διαβάζουμε να παίρνουμε μια εικόνα. Τι γίνεται, δεν γίνεται. Λέει ο Ουκρανός αυτό, ο Ρώσος αυτό. Εμείς δεν είμαστε και πρόβατα. Βγάζουμε ένα συμπέρασμα. Λοιπόν, να πούμε τώρα πού είναι. Κάτι είχαμε για τη Λευκορωσία. Πού είναι, έφυγε, το χάσαμε. Λοιπόν, για τη Λευκορωσία μου έστειλε ένας. Ακούστε εδώ. Από την Πάπερος Λαρούς, γιατί έχω ένα τεράστιο ερωτηματικό για τη Ρωσία. Διότι στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο το νεοσύστατο νεοειδρυθέν τότε κράτος της Ουκρανίας συμμετείχε στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο στο πλευρό της Γερμανίας, ενώ η τσαρική Ρωσία ήταν με την Αντάν, που σημαίνει ότι κάποια διαφοροποίηση υπάρχει. Αν ήταν ένας λαός, Ρώσοι και Λευκορώσοι, εκτός και αν ήταν η ηγεσία τέτοια, αν η ηγεσία ήταν γερμανόφρονης και πήραν τέτοια απόφαση. Γι' αυτό ρωτάω, ποια είναι η διαφορά Ρώσος και Λευκορώσος, που στο κάτω-κάτω Λευκορώσος, Ρώσος είναι πάλι. Το μεγάλο ερωτηματικό λοιπόν είναι αυτό. Γιατί στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο δεν υπάρχουν πηγές στα ελληνικά. Πήγε η Λευκορωσία, πήγε με την, αν δεν κάνω λάθος δηλαδή, νομίζω και η Ουκρανία ήταν με τους Γερμανούς, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, πάμε τώρα. Και όταν έκανα αναφορά για την επιρροή που ασκεί η Ρωσία στην Αφρική, ένας φίλος έγραψε ότι στην επιρροή αυτή, στην άσκηση της επιρροής, αρρωγός δεν είναι μόνο η Βάγκνερ ή οι διπλωματικές αποστολές της Ρωσίας, είναι και το Πατριαρχείο Μόσχας, το οποίο κάνει εισπίδηση. Η εισπίδηση στην εκκλησιαστική ορολογία είναι σαν να μπαίνει σε ένα άλλο κράτος. Σαν να εισβάλλει σε ξένο κράτος. Αυτή είναι η εισπίδηση. Είναι τεράστια παράβαση για τα εκκλησιαστικά. Το Πατριαρχείο Μόσχας, τα έχουμε πει αυτά τώρα, εντάξει δεν τα παρακολουθείτε όλα, ότι δεν είναι τωρινό αυτό τώρα. Μιλάμε από τον 19ο αιώνα, ξεκίνησε το Πατριαρχείο της Μόσχας να υπονομεύει την ελληνικότητα των Πατριαρχείων της Αντιοχίας και των Ιεροσολύμων και να παίρνει τη θέση του. Δηλαδή χρησιμοποίησε πρώτα τους Άραβες, έλεγε στους Άραβες τι δουλειά έχουν οι Έλληνες εδώ να έχετε Έλληνα Πατριάρχη. Νομίζω το 1890 πρώτη φορά έφυγε, για πρώτη φορά μπήκε Άραβας Πατριάρχης στο Αντιοχίας. Και στο Ιεροσολύμων είχαμε αντίστοιχες κινήσεις. Υπάρχουν και τα πρόσωπα, είναι γνωστά που παίζανε αυτό το παιχνίδι. Και τώρα τελευταία
πάνε να κάνουν και επισκοπές και στην Αφρική, όπου είναι στη δικαιοδοσία του Πατριαρχείου της Αλεξανδρίας. Ευχαριστώ τον φίλο που έκανε το σχόλιο και γι' αυτό και έκανα και εγώ την αναφορά. Πάμε τώρα. Ο στρατηγός του στρατού ξηράς της Ουκρανίας, ο στρατηγός Σύρσκι, παραδέχθηκε ότι η ουκρανική αντεπίθεση δεν πηγαίνει σύμφωνα με το σχέδιο. Λόγω της περίπλοκης κατάστασης στα μέτωπα του Μπαχμούτ και του Λιμάν, τα σχέδια θα πρέπει να διορθωθούν, δήλωσε ο διοικητής των χερσαίων δυνάμεων του Ουκρανικού στρατού, Αλεξάντερ Σύρσκι. Στη συνέντευξή του στο BBC, ο Σύρσκι μίλησε ήδη για το γεγονός ότι ο Ουκρανικός στρατός δεν θα μπορέσει να πετύχει γρήγορα αποτελέσματα στην αντεπίθεση που ξεκίνησε από τις 4 Ιουνίου του 2023. Δηλαδή, είμαστε ήδη σε 1,5 μήνα και παραπάνω από τότε που ξεκίνησε η αντεπίθεση. Ο Γιούρι Ιγνάτη είναι ο εκπρόσωπος της πολεμικής αεροπορίας της Ουκρανίας. Λέει, δεν είναι δυνατόν να καταρρύψουμε τους πυράβλους Onyx, επειδή οι Ρώσοι τους έχουν εξυγχρονίσει και είναι άτρωτοι στην Ουκρανική αεράμινα. Διευκρίνησε ότι αυτοί οι πύραυλοι σχεδιάστηκαν για να χτυπούν πλοία και πριν χτυπήσουν, πέφτουν κάτω από το νερό, αφήνοντας την περιοχή κάλυψης της αεράμινας. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Παρά το γεγονός ότι ο κύριος σκοπός των Onyx είναι να καταστρέφουν στόχους επιφανείας, εναντίον πλοίων δηλαδή, οι Ρώσοι τους χρησιμοποιούν και εναντίον επίγειων στόχων. Άλλωστε, όλοι οι πύραυλοι που έχουν σε υπηρεσία μπορούν να εξυγχρονιστούν. Και η πολυπλοκότητα του Onyx διέγγεται στο γεγονός ότι πριν εισέλθει στο στόχο, πέφτει κάτω από το νερό χωρίς να εισέλθει στη ζώνη καταστροφής των συστημάτων αεραμενάσματος. Δεν κατάλαβα τι εννοεί για αυτό. Πάμε. Άλλα 400 εκατομμύρια δολάρια βοήθεια, στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία, η κυβέρνηση Biden. Και αυτά τα λεφτά θα δοθούν για την αγορά πυρομαχικών, για συστήματα αεράμινας και τα drones Hornet, σύμφωνα με το Associated Press, το οποίο επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους. Άρα έχουμε πυράβλους για το σύστημα HIMARS, πυράβλους εδάφους αέρος, φορητά συστήματα αντιαεροπορικά και αντιαρματικά, δηλαδή Stinger και Javelin. Ο Guardian σημειώνει ότι τα όπλα είναι ασφαλισμένα μέσω προεδρικής αξιοδότησης, η οποία επιτρέπει το Πεντάγωνο να προετοιμάσει γρήγορα μια αποστολή από το δικό το απόθεμα για να τα παραδώσει στην Ουκρανία εντός ολίγων ημερών, που σημαίνει ότι υπάρχουν προβλήματα. Στέλνουν επίσης πυράβλους 32 οχήματα Striker, τεθωρακισμένα, πυράβλους Hydra 70, 28 εκατομμύρια φυσίγγια για φορητό οπλισμό και τα λοιπά. Επίσης παρατηρείται μία αλλαγή, θα έλεγε κανείς. Θα δούμε αν αυτή ολοκληρωθεί. Πάντως, στο Fox, το οποίο είναι και ρεπουμπλικανικό, ο στρατηγός Kellogg αλλάζει στάση και λέει... Λοιπόν, ο Αμερικανός στρατηγός Kellogg, μιλώντας στο Fox News, αλλάζει στάση στην παρουσίαση του πολέμου στην Ουκρανία, επιρρύπτει ευθύνες στο ΝΑΤΟ, διότι παρέσυρε την Ουκρανία σε έναν πόλεμο ο οποίος δεν μπορεί να είναι νικηφόρος, αναφέρει κάποια στοιχεία, και αυτό είναι ενδεικτικό ερωτηματικό εάν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της ΗΠΑ αλλάζουν στάση στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζουν τις εξελίξεις στην Ουκρανία. Γιατί τιμήθηκαν τα αμερικανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης από τον Biden πριν από μερικούς μήνες για τον τρόπο που παρουσιάζουν, γιατί στήριζαν την αμερικανική πολιτική. Εδώ βλέπουμε μία αλλαγή. Ο στρατηγός λέει ότι το ΝΑΤΟ έστειλε την Ουκρανία σε μία βέβαιη ήττα χωρίς να την τροφοδοτήσει με τα απαραίτητα πολεμοφόδια στη μάχη. Μίλησε για μία αποστολή αυτοκτονίας, κάτι που αντιβαίνει σε όλα τα πρωτόκολλα μάχης των ΗΠΑ που συνήθως προϋποτίθενται πριν η υπερδύναμη εμπλακεί σε τέτοιους είδους ανταγωνισμούς. Για το λόγο αυτό περιέγραψε την έγκριση της αντεπίθεσης ως πολιτική κίνηση και λιγότερο ως στρατηγική μάχης. Αυτή, λέει, η κατάσταση
θα οδηγήσει, λέει, το αφήγημα της Δύσης στη φάση όπου θα πρέπει να περιγράψει μια ειρηνευτική διαδικασία, διότι όπως τόνισε ο αναλυτής, ο πόλεμος στο ΡΑΣ ευνοεί τη Ρωσία και μόνον. Μιλάμε για έναν τελειωμένο ουσιαστικά πόλεμο. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω αν έχει δίκιο ο άνθρωπος αυτός, αλλά την άποψή μου σας την έχω πει. Η στάση της Δύσης απέναντι στην Ουκρανία είναι ανέντιμη, την έβαλε να αναμετρηθεί με έναν αντίπαλο, με έναν εχθρό, ο οποίος είναι ισχυρότερος, πέραν τότε είναι η πυρηνική δύναμη, είναι ισχυρότερος, έχει τη δικιά του αμυντική βιομηχανία, η Ουκρανία δεν έχει τίποτα, διότι την υποχρεώνει την Ουκρανία να αποκτήσει ένα νατοϊκό στρατό, που σημαίνει νατοϊκά όπλα, χωρίς όμως να έχει ούτε μια βιομηχανία που να υποστηρίζει αυτά τα όπλα. Άρα είναι πλήρως εξαρτημένη από τη Δύση, η οποία όμως Δύση δεν θα την πολεμήσει η ίδια τη Ρωσία, βάζει την Ουκρανία. Δεν βγαίνει αυτή η εξίσωση. Άπειρον. Εντάξει. Τώρα, πάλι σε σχέση με την Ουκρανία, είπαμε ότι η Ρωσία έκλεισε, απεσύρθη. Για τους λόγους που αναφέρει αυτή, δεν χρειάζεται να τους πούμε τώρα, απεσύρθη από τη συμφωνία για τα σιτηρά. Τώρα η Ευρώπη εξετάζει τρόπους να τα ουκρανικά σιτηρά να εξάγονται είτε μέσω οδικών αρτηριών της Ευρώπης, είτε μέσω των λιμανιών της Βαλτικής θάλασσας. Τα λιμάνια της Βαλτικής θάλασσας είναι μια λύση. Για τους οδικούς άξονες, τις οδικές αρτηρίες, υπάρχει ένα πρόβλημα. Η Ευρώπη δεν επιτρέπει την εισαγωγή ουκρανικών σιτηρών, γιατί δέχθηκε αφόρητες πιέσεις από τους γεωργούς, γιατί το ουκρανικό στάρι ρίχνει τις τιμές σε τέτοιο επίπεδο που δεν μπορούν να βγάλουν τα έξοδά τους οι γεωργοί. Πολωνοί, κατά τα άλλα, πιο απαγορεύεται στην Πολωνία να πουληθεί ένα κιλό στάρι. Ούγγροι, όλοι όσοι είναι σιτοπαραγωγικές χώρες, σιτοπαραγωγή. Ναι, η σιτοπαραγωγή των χωρών αυτών λοιπόν έχουν μπλοκάρει τις. Άρα είναι δύσκολο, γι' αυτό η Ουκρανία ζητάει από την Ευρώπη να άρει το εμπάργο για τα ουκρανικά σιτηρά. Εν πάση περιπτώσει, πάντως τα λιμάνια της Βαλτικής, κατά την άποψή μου, αν και δεν ξέρω το θέμα επακριβώς, είναι μία λύση. Εδώ ένα θέμα που πρέπει να μας να κινητοποιήσει και τις δικές μας αρμόδιες υπηρεσίες είναι αυτό που συνέβη πάλι με μία ρωσική κορβέτα Κοτόφ, Σεργέη Κοτόφ, το είπαμε και χθες, θα το ξαναπούμε και τώρα, η οποία αντιμετώπισε δύο μη επανδρομένα σκάφη, όχι αεροσκάφη. Δηλαδή ο κίνδυνος για τα ελληνικά πλοία, τα πλοία του ελληνικού πολεμικού ναυτικού στο Αιγαίο, μπορεί να προέρχεται από σκάφη μη επανδρομένα που έχουν αναπτύξει κάποια τέτοια σκάφη οι Τούρκοι, δεν ξέρω εμείς τι κάναμε, και να έχουμε σοβαρότατο πρόβλημα. Σοβαρότατο πρόβλημα. Και εδώ δεν αντιμετωπίστηκε με ηλεκτρονικό πόλεμο. Τα εντόπισαν με κάποιο τρόπο οι Ρώσοι. Το ένα από τα δύο μη επανδρομένα σκάφη το εξουδετέρωσαν στα 800 μέτρα με πυρά, έτσι, και το άλλο στα 1000. Από τη στιγμή που η Τουρκία έχει αναπτύξει μια βιομηχανία που είναι αρκετά μπροστά σε τέτοια ζητήματα, πρέπει να είμαστε έτοιμοι ή τέλος πάντων να ψάξουμε λύσεις να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Διότι αν δεν το κάνουμε τώρα, θα είναι όπως τις φωτιές. Θα κοιτάμε τις φωτιές να καίνε και να λέμε, να φτάσουμε στο σημείο να λέμε, α, θα σας πάρω καναντέρ. Τι θα τα κάνεις τα καναντέρ. Οργάνωση θέλει. Και η οργάνωση για τον πόλεμο πρέπει να γίνεται από τώρα. Γι' αυτό το αναφέρω κυρίως το θέμα. Λοιπόν, ο σύμβουλος ασφάλειας της Ρωσίας, ο Πατρούσεφ, ο οποίος είπαμε ότι είναι ισχυρός άνδρας στη Ρωσία και με βάση κάποιες αναφορές που έχω δει, ενώ δημόσιες, ο γιος του είναι αυτός ο οποίος προετοιμάζει το γιο του να διαδεχθεί τον Πούτιν, έτσι, εάν και όταν. Δίνει κάποια μηνύματα που λέει ότι η Ρωσία είναι έτοιμη για διάλογο. Ενώ μέχρι τώρα οι επίσημες ανακοινώσεις της Ρωσίας ποιες ήταν? Θα πάμε σε διάλογο όταν πετύχουμε τους στόχους της ειρηνευτικής επιχείρησης. Εδώ λοιπόν λέει τώρα διάλογο. Αλλάζει κάτι? Για να δούμε τι λέει ο Πετρούσεφ. Η Ρωσία είναι έτοιμη για διάλογο για τη διευθέτηση της σύγκρουσης στην Ουκρανία. Ωστόσο κρίνεται απαραίτητο οι δυτικοί υποστηρικτές του Κιέβου να ενθαρρυνθούν προς την κατεύθυνση της διαπραγμάτευσης. Αυτό δήλωσε ο γραμματέας του Συμβουλίου Ασφάλειας της Ρωσικής Ομοσπονδίας Νικολάη Πατρούσεφ από το Johannesburg. Σας είπαμε ότι βρίσκεται χθες και σήμερα στο Johannesburg με ομολόγους των χωρών των BRICS για την ασφάλεια
τη συνόδου κορυφής των BRICS 24 με 27 πόσο θα γίνει στο Johannesburg. Παράλληλα, ο Πατρούσεφ χαιρέτησε την επιθυμία των εταίρων των BRICS να προωθήσουν μια ειρηνική κατόπιν διαπραγματεύσεων διευθέτηση της Ουκρανικής κρίσης παρέχοντας υπηρεσίες διαμεσολάβησης. Θα ήθελα να τονίσω ότι η Ρωσία είναι έτοιμη για διάλογο, κάτι που έχει επανειλημμένα δηλώσει. Πού το έχει δηλώσει? Το έχει πει ο Λαυρόφ, όχι λέει, ιδιαίτερα ο Μετβέντεφ, τι λέει? Πρώτα θα πετύχουμε τους στόχους, λέει, και μετά. Η κατάσταση γύρω από την Ουκρανία είναι ένα ζωντανό παράδειγμα των καταστροφικών ενεργειών των Δυτικών. Εκτιμούμε την κατανόηση των εταίρων μας στους BRICS για τη διεξαγωγή της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης και την ισορροπημένη αξιολόγησή τους, είπε ο Πετρούσεφ. Οι ΗΠΑ και οι δορυφόροι τους κάνουν τα πάντα για να κλιμακώσουν τη σύγκρουση, αυξάνοντας την προμήθεια όπλων στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων βλημάτων απεμπλουτισμένου ουρανίου, πυράβλων κρούς μεγάλου βεληνικούς και πυρομαχικών διασποράς που είναι απαγορευμένα, είπε ο Πετρούσεφ. Εδώ είχαμε μία αναφορά στην Washington Post που λέει ότι ο Πούτιν τα είχε χαμένα τις πρώτες ώρες της εκχείγησης, λέει, δεν ήξερε τι να κάνει. Όταν ο Γευγένη Πριγκόζιν, επικεφαλής της Βάγνερ, ξεκίνησε την ανταρσία το πρωί της 24ης Ιουνίου, ο Πούτιν ήταν παράλυτος και ανίκανος να ενεργήσει αποφασιστικά σύμφωνα με Ουκρανούς και άλλους αξιωματούχους ασφάλειας στην Ευρώπη, γράφει ο Washington Post. Όπως ισχυρίζεται η εφημερίδα, δεν δόθηκαν εντολές για το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Δεν υπήρχαν εντολές στους υφισταμένους τι να κάνουν, πώς θα αντιμετωπίσουν τον Πριγκόζιν. Ο Ρώσος πρόεδρος, συνεχίζει ο Washington Post, είχε προειδοποιηθεί από τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες τουλάχιστον 2 ή 3 μέρες νωρίτερα ότι ο Πριγκόζιν ετοίμαζε μια πιθανή εξέγερση. Σύμφωνα με εκτιμήσεις πληροφοριών, λήφθηκαν μέτρα για την ενίσχυση της ασφάλειας σε πολλές στρατηγικές εγκαταστάσεις και στο Κρεμλίνο. Ο Πούτιν είχε χρόνο να πάρει την απόφαση να καθαρίσει και να συλλάβει τους διοργανωτές, να τελειώνει με την εξαίρεση, αλλά δεν το έκανε. Ο Πεσκόφ λέει ότι αυτά είναι ανοησίες. Η άποψή μας είναι ότι αν δεν ήξερε ότι ετοιμάζεται εξέγερση, αν δεν είχε ανθρώπους στο περιβάλλον του Πριγκόζιν να τον ενημερώσουν, τότε είναι πραγματικά άξιοι της τύχης τους. Αυτά είναι, τέλος πάντων, δικά τους θέματα. Εμείς τα δικά μας να δούμε εδώ, που και εγώ είμαστε έτσι. Έκανε μια συνάντηση για οικονομικά θέματα ο πρόεδρος της Ρωσίας και είπε ότι θα αυξηθεί το ΑΕΠ κατά 2% το 2023 και αυτό αντισταθμίζει την πτώση του 2022. Λέει ότι θα υπάρχει τη μαριθμική αναπροσαρμογή των μισθών στο δημόσιο. Είπε ότι αυξήθηκαν τα έσοδα από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο το τελευταίο εξάμηνο. Πώς γίνεται αυτό? Παίρνει μέτρα η Δύση, αυξάνονται? Υπάρχουν κίνδυνοι αύξησης του πληθωρισμού, τώρα είναι μέτριος, αλλά υπάρχουν ενδείξεις επιτάχυνσης. Η ανεργία μειώνεται και τώρα είναι, λέει, στο 2,3%. Τι είπε ο Ουσακόφ, που είναι ο βοηθός του Προέδρου της Ρωσίας, υπεύθυνος για εξωτερική πολιτική, Γιούρι Ουσακόφ. Από σήμερα η συμμετοχή στη δεύτερη σύνοδο κορυφής Ρωσίας-Αφρικής επιβεβαιώθηκε από 49 χώρες της Υπήρου, της Αφρικανικής Υπήρου, από το σύνολο των 54, 5 χώρες δηλαδή δεν θα πάνε. Στην εκδήλωση θα εγκριθεί τελική δήλωση, μια κοινή δήλωση, καθώς και δηλώσεις για την ασφάλεια των πληροφοριών και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Θα συμμετάσχουν 17 αρχηγοί κρατών από τις 49 που δήλωσαν ότι θα είναι. Θα έχει συνάντηση με κάθε ηγέτη χωριστά. Εδώ έχω να πω το εξής. Αυτό τώρα, εάν το πετύχει η Ρωσία, αντικειμενικά είναι μια τεράστια επιτυχία. Μια ολόκληρη Ήπειρος από 54 χώρες, οι 49 λένε ναι. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι 49 δεν καταδικάζουν. Διότι δεν μπορεί να καταδικάζει τον πόλεμο και να πηγαίνει να συμμετέχει και σε σύνοδο. Εδώ λοιπόν φαίνεται ότι η Ρωσία εκμεταλλεύεται το κενό, τα είπαμε, στην πολιτική, άσχετα άμα αν είσαι αυταρχικός ηγέτης ή αν είσαι κομμουνιστής ή οτιδήποτε. Όταν ο δημοκράτης αφήνει κενό, το καταλαβαίνουν αυτοί. Και στην Αφρική υπάρχει τεράστιο κενό, υπάρχει η προϊστορία της αποικιοκρατίας,
την εκμεταλλεύονται και οι Κινέζοι και οι Ρώσοι και έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Είναι επιτυχία της ρωσικής διπλωματίας και η Δύση πιστεύω ότι πρέπει να συνεγερθεί για να αντιμετωπίσει αυτό το θέμα για το Πατριαρχείο της Μόσχας και το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας, τα είπαμε πριν από λίγο. Πάμε τώρα Ρωσία-Κίνα. Ολοκλήρωσαν με επιτυχία τις ναυτικές αεροναυτικές ασκήσεις και αποφάσισαν στο μέλλον να περιπολούν μαζί στον Ειρηνικό. Η Ρωσία και η Κίνα ολοκλήρωσαν με επιτυχία τετραήμερες ναυτικές ασκήσεις στη θάλασσα της Ιαπωνίας και αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα η επόμενη φάση συνεργασίας, η οποία περιλαμβάνει κοινές ναυτικές ασκήσεις και αεροπορικές περιπολίες στον ωκεανό, στον Ειρηνικό ωκεανό. Οι ασκήσεις έδειξαν υψηλό βαθμό συνεργασίας μεταξύ των δύο στρατών σε καταστάσεις απειλών για την ασφάλεια, λένε οι ειδικοί για τους κινέζικους Global Times. Η τελετή λήξης πραγματοποιήθηκε για το κινέζικο εντορπιλικό, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως πλοίο διοίκησης για όλη την άσκηση, ανακοίνωσε το ναυτικό του κινέζικου λαϊκού απελευθερωτικού στρατού. Καλά, ο κινέζικος στρατός ακόμα είναι λαϊκός απελευθερωτικός, από πού τους απελευθερώνει δηλαδή? Εξυγχρονιστείτε λίγο, παιδιά, αλλάξτε τα. Τώρα, ο Πούτιν προσκλήθηκε από τον Σι, ο Τζίπινγκ είπαμε ότι την επέτειο της εισβολής, την πρώτη ετήσια επέτειο, βρέθηκε στη Μόσχα, το θυμάστε. Και του είπε, τώρα έλα και εσύ στο Πεκίνο. Προσκλήθηκε λοιπόν να επισκεφθεί ο Πούτιν την Κίνα και σκοπεύει να πάει στη χώρα τον Οκτώβριο με την ευκαιρία του φόρουμ «Μια ζώνη, ένας δρόμος». Ανακοίνωσε ο Ουσακόφ. Λάβαμε την πρόσκληση και σκοπεύουμε να πάμε στην Κίνα για το φόρουμ «Μια ζώνη, ένας δρόμος» που θα διεξαχθεί τον Οκτώβριο, είπε ο Ουσακόφ, σύμφωνα με τα ρωσικά πρακτορία. Ο διπλωματικός σύμβουλος του Κρεμλίνου είπε επίσης ότι μία επίσκεψη του Πούτιν στην Τουρκία είναι στα σχέδια των δύο χωρών, αλλά δεν έχει συμφωνηθεί η ημερομηνία. Την Παρασκευή, στη Σύνοδο Κορυφής Ρωσίας Αφρικής που θα διεξαχθεί στην Αγία Πετρούπολη, ο Ρώσος Πρόεδρος σκοπεύει να συζητήσει το θέμα της Ουκρανίας με τους Αφρικανούς ηγέτες. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, 49 χώρες είπαμε, είναι η δεύτερη Σύνοδος Ρωσίας Αφρικής. Η πρώτη έγινε το 2019 στο Σότσι του Ευξήνου Πόντου, εκεί πάνω από τη Διοσκουριάδα, το χρυσό μοροδέρας λίγο παραπάνω. Λοιπόν, αυτά και τη Ρωσία και την Κίνα. Να πούμε ότι και ο Υπουργός Άμυνας της Ρωσίας, ο Σεργέη Σοϊγού, βρίσκεται σήμερα στη Βόρεια Κορέα. Εκεί είναι η επέτειος της υπογραφής της συμφωνίας που χωρίζεται η Κορέα στα δύο και θα συζητήσει και θέματα αμυντικής συνεργασίας. Η Βόρειος Κορέα έχει αμυντική βιομηχανία, παράγει πυρομαχικά, βλήματα πυροβολικού που είναι συμβατά με τα πυροβόλα της Ρωσίας. Λέγεται μάλιστα ότι ορισμένα, ότι έχει ήδη εισάγει κάποιες ποσότητες. Γράφτηκε ότι συζητήθηκε και αυτό το θέμα. Λοιπόν, πάμε τώρα στους BRICS. Η σύνοδος που θα γίνει στο Johannesburg θεωρείται ότι είναι πολύ σημαντική για την πορεία της ανθρωπότητας. Εμείς δεν το ξέρουμε το θέμα αυτό, το διαβάζουμε, προσπαθούμε να έχουμε μια άποψη επιφανειακή και επιδερμική, δεν ξέρουμε σε βάθος τα θέματα. Απλά να πούμε ότι το Μάιο έκανε η Λευκορωσία αίτηση να γίνει μέλος και κατά πάσα πιθανότητα θα γίνει δεκτή, όπως επίσης σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών της Λευκορωσίας, 25 κράτη έχουν ήδη ζητήσει να ενταχθούν στους BRICS, που εξετάζουν αν θα θέσουν κριτήρια για την προσχώρηση νέων μελών ή εάν δημιουργηθεί ένα παράλληλο φόρουμ που θα έχει χώρες εταίρους. Η σπουδαιότητα και η επιρροή των BRICS στον κόσμο θα αυξάνεται σταθερά, λέει το Υπουργείο Εξωτερικών της Λευκορωσίας. Η σύνοδος, είπαμε, θα γίνει 22-24 Αυγούστου στο Johannesburg. Έχουν προσκληθεί να την παρακολουθήσουν 69 χώρες, πολλές αφρικανικές. Η ομάδα BRICS αντιπροσωπεύει το 23% του παγκόσμιου ΑΕΠ και το 42% του παγκόσμιου πληθυσμού. Επίσης και η Βενεζουέλα έχει κάνει αίτηση
Κάποιος Jim O'Neill που είναι στο Chatham House το Βρετανικό γράφει ένα άρθρο ολόκληρο που λέει γιατί η θέση της Τουρκίας είναι στους BRICS, είναι ελκυστική η BRICS για την Τουρκία λόγω της φυσιογνωμίας της πολιτικής της, επειδή θέλει, βλέπει με καχυποψία η Τουρκία τη Δύση, λέει λογικά πρέπει να κατευθυνθεί προς τα εκεί. Υπόψη ότι και η Σαουδική Αραβία φέρεται να επιδιώκει να ενταχθεί, εάν γίνουν όλα αυτά όντως αλλάζει ο κόσμος, τι να πω. Ταξίδι προς την αναμόρφωση του παγκόσμιου χρηματοοικονομικού τοπίου απαιτεί το ταξίδι αυτό με τράπεζα, με νόμισμα κοινό που θέλουν να κάνουν. Το ταξίδι λοιπόν αυτό προς την αναμόρφωση του παγκόσμιου χρηματοοικονομικού τοπίου απαιτεί προσεκτική πλοήγηση, συνεργασία και ένα κοινό όραμα για την προώθηση μιας πιο διαφοροποιημένης ανθεκτικής και χωρίς αποκλεισμούς διεθνούς χρηματοοικονομικής αρχιτεκτονικής. Μεγάλο θέμα, μεγάλο εγχείρημα. Και επειδή η ανθρωπότητα, η ιστορία της ανθρωπότητας δεν γράφτηκε τον 20ο αιώνα, ούτε τον 21ο, οι μεγάλες δυνάμεις πάντα εξυπηρετούν τα δικά τους συμφέροντα και οι μικρές χώρες αδικούνται. Τώρα αυτοί λένε θα κάνουν ένα δίκαιο σύστημα. Εγώ αδυνατώ να το πιστέψω και γι' αυτό είπαν, κοιτάξτε μην τους βάλουμε όλους εδώ, κάνουμε και ένα με εταίρους. Έτσι. Πάμε στο επόμενο θέμα. Ο κύριος Καραϊτίδης ο πρέσβης, ένας καλός πρέσβης είναι επί τιμή τώρα, έχει η τελευταία του θητεία ήταν στην Τινησία και μου είπε για αυτή τη χώρα ότι είναι μια πολύ όμορφη χώρα, φιλελληνική απολύτως, με γαλλικό, με επιρροή από το γαλλικό, τη γαλλική γλώσσα, γαλλικό πολιτισμό, ότι οι πολίτες είναι, έχουν πολύ διαφορετική νοοτροπία από τους πολίτες των άλλων αραβικών χωρών. Είναι πιο... εκεί λοιπόν ξεκίνησε η Αραβική Επανάσταση, πέτυχε εκεί η Αραβική Επανάσταση, η Μουσουλμανική Αδερφότητα πήρε την εξουσία, αλλά πριν 2 χρόνια είχαμε μία ανατροπή, ο εκλεγμένος πρόεδρος της χώρας έθεσε εκτός νόμου το κόμμα της Μουσουλμανικής Αδερφότητας, τους έβαλε στη φυλακή και σύμφωνα με την αντιπολίτευση, όχι μόνο με το κόμμα της Μουσουλμανικής Αδερφότητας και ένα άλλο κόμμα, ότι έχει συγκεντρώσει με προεδρικά διατάγματα εξουσίες πολλές στα χέρια του και ότι έχει γίνει αυταρχικό το σύστημα, το πολίτευμα και απομακρύνεται από το δημοκρατικό που ήταν πριν, μετά την Αραβική Άνοιξη. Ήταν 2 χρόνια χθες συμπληρώθηκαν από τότε που έκανε το πραξικόπημα, όπως το ονομάζουν, ο πρόεδρος της, ο Σαγέντ, ο πρόεδρος της Τινησίας. Είχαμε εκατοντάδες διαδηλωτές, δηλαδή γύρω 300 άνθρωποι που διαδήλωσαν. Υπάρχει μια κινητικότητα δηλαδή στην Τινησία, ασχέτως του τι πρεσβεύει ο καθένας, ποιος έχει δίκιο και ποιος άδικο με βάση τα δημοκρατικά κτλ. Την Ελλάδα δεν την συμφέρει να κυβερνηθεί αυτή η χώρα από το κόμμα της Μουσουλμανικής Αδερφότητας με όποιο τρόπο και αν πάρει την εξουσία. Δεν την συμφέρει, αν γίνει αυτό θα γίνει και η Τινησία προτεκτοράτο της Τουρκίας και θα έχουμε και άλλα προβλήματα εκτός από αυτά που έχουμε ήδη με την Λιβύη, θα το δείτε αμέσως μετά. Λοιπόν, αυτά και για την Τινησία και το αναφέραμε γιατί έγιναν κάποιες διαδηλώσεις εκεί. Ας ελπίσουμε να μην... Και είπαμε για ποιους λόγους, για εθνικούς λόγους και όχι για λόγους αρχών άλλων. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Τι είπαμε? Λέει, αν κατουρίσεις στη θάλασσα θα το βρεις λέει στο κουτάλι σου, στο αλάτι δηλαδή που τρως. Η πλευρά του Τραμπ λέει ότι εργαλειοποιείται η δικαιοσύνη και έχουν ξεκινήσει διαδικασίες ποινικές εις βάρος του Τραμπ
που έχουν ως στόχο να του κόψουν το δρόμο προς την Προεδρία. Τώρα έχουμε το ανάποδο. Εργαλειοποιείται η Βουλή των Αντιπροσώπων και παραπέμπει, είναι λέει οι διαδικασίες, για επίσημη, σε εξέλιξη διαδικασίες που θα οδηγήσουν στην επίσημη παραπομπή του Τζο Μπάιντεν για υπόθεση παράνομου πλουτισμού της οικογένειάς του, δηλαδή του γιού του. Για να δούμε τι λέει το ρεπορτάζ. Ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο κύριος Κέβιν Μακάρθι, προανήγγειλε την παραπομπή του Τζο Μπάιντεν επικαλούμενος στα στοιχεία της Προκαταρκτικής Επιτροπής για τα σκάνδαλα της οικογένειας του Προέδρου. Ο πρόεδρος λοιπόν της Βουλής των Αντιπροσώπων έδωσε την πιο ξεκάθαρη ένδειξη ότι σκοπεύει να μετατρέψει τις συνεχιζόμενες έρευνες από τους Ρεπουμπλικάνους για τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και την οικογένειά του σε επίσημη παραπομπή. Ακολουθήσαμε μόνο το που μας οδήγησαν οι πληροφορίες. Αλλά αυτό πλέον αναβαθμίζεται στο επίπεδο της έρευνας για παραπομπή, η οποία παρέχει στον Κογκρέσο την ισχυρότερη δύναμη για να πάρει τη γνώση και τις πληροφορίες που χρειάζονται, δήλωσε ο Μακάρθι πού αλλού στο Fox News, το ρεπουμπλικανικό, Δευτέρα βράδυ αργά. Ο κορυφαίος ρεπουμπλικανός της Βουλής των Αντιπροσώπων προχώρησε στις σχετικές δηλώσεις εν μέσω μιας σειράς συνεχιζόμενων ερευνών για τις επιχειρηματικές συναλλαγές της οικογένειας Μπάιντεν που ακόμα διεξάγονται σε επίπεδο προκαταρκτικής εξέτασης από επιτροπή. Ο Μακάρθι παλιότερα είχε αποκλείσει προηγούμενες απόπειρες παραπομπής του Μπάιντεν από σκληροπυρηνικά μέλη της κοινοβουλευτικής του ομάδας των Ρεπουμπλικανών, λέγοντας ότι ήταν πρόωρες, εν μέρει επειδή θα χρειαζόταν μεγαλύτερη συμφωνία από το σώμα της Βουλής, δεδομένου ότι η ρεπουμπλικανική πλειοψηφία σε αυτό είναι ισχνή. Ωστόσο, οι χθεσινές δηλώσεις δηλώνουν ότι πάμε προς τα εκεί. Ο Λευκός Οίκος έκανε μια δήλωση για το θέμα. Αντί να εστιάζουμε στα πραγματικά ζητήματα που θέλουν να αντιμετωπίσουμε οι Αμερικανοί, όπως η συνέχιση της μείωσης του πληθωρισμού ή η δημιουργία θέσεων εργασίας, η Βουλή θέλει να δώσει αλλού προτεραιότητα. Η προθυμία τους να κυνηγήσουν τον Πρόεδρο ανεξάρτητα από την αλήθεια είναι αδιανόητη, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Ιαν Σάμς. Τελικά μήπως ως κράτος είμαστε πρωτοπόροι? Γιατί εμείς όταν ξεκινήσαμε τη δεκαετία του 80, τέλη, έτσι με το ειδικό δικαστήριο. Αυτοί πάνε να τα κάνουν τώρα. Μας έπονται πόσα χρόνια, 30 τόσα χρόνια, πίσω είστε ακόμα. Πάμε. Ήταν να τα ακούσουμε και αυτό τώρα. Ο Ερντογάν υποδέχεται στην Τουρκία τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής. Και εκεί, προσέξτε, λέει, είμαι αντίθετος με την αλλαγή του καθεστώτος ιερών χώρων και κυρίως για το τέμενος Αλαξά. Δηλαδή αυτό, ξέρετε τι μοιάζει, σαν να έχουμε έναν κατασυρωή δολοφόνο που έχει κάνει ας πούμε 100 δολοφονίες και κάποια στιγμή να προσπαθεί να νουθετήσει τους άλλους και να λέει κοιτάξτε μη σκοτώστε ένα άτομο. Δηλαδή ο ίδιος που έχει μετατρέψει την Αγία Σοφία της Τραπεζούντας σε τζαμί, έχει μετατρέψει την Αγία Σοφία της Νίκαιας της Βυθινίας σε τζαμί, αυτά έχουν σχέδιο. Την Αγία Σοφία δεν ξέρω της Βυζίης, από εκεί που ήταν ο Γιώργος Βυζιεινός, δεν ξέρω αν την έκανε και εκείνη τζαμί. Αν έκανε πέρυσι, πότε, προπέρυσι, την Αγία Σοφία της Κωνσταντινουπόλεως, ένα παγκόσμιο μνημείο και που χτίστηκε για εκκλησία, το έκανε τζαμί και τώρα λέει κάνει μαθήματα και λέει στους Ισραηλινούς να μην τα αλλάξουν. Βεβαίως να μην τα αλλάξουν. Να μην αλλάξεις και εσύ όμως, γιατί τα άλλαξες. Μιλάμε για τεράστιο υποκριτή, έτσι. Τεράστιο υποκριτή. Έχει πάθει βέρτιγκο. Βέρτιγκο έχει πάθει. Λοιπόν, είδαμε ότι εξαφανίστηκε από το προσκήνιο ο Υπουργός Εξωτερικών της Κίνας. Πού πήγε αυτός ο άνθρωπος? Κάτι λένε ότι τον έφαγαν για μια γυναίκα. Και εκεί δηλαδή η γυναίκα τον έφαγαν τον Υπουργό Εξωτερικών. Και αντικαταστάθηκε από τον ούτως ή άλλως ισχυρό άνδρα της εξωτερικής πολιτικής της Κίνας, ο οποίος ήταν αυτός ο Γη, ο υπεύθυνος του Κομμουνιστικού Κόμματος για εξωτερικά θέματα. Αυτός λοιπόν έρχεται στην Άγκυρα.
Για να δούμε. Την Τουρκία επισκέπτεται ο κορυφαίος διπλωμάτης της Κίνας Ουάνγκ Γι, μέλος του πολιτικού γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος, διευθυντής του γραφείου της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας και υπουργός εξωτερικών από προχθές. Ο άλλος τον έφαγε το σκοτάδι τον ταλέπορο, δεν τον είδαμε πουθενά. Λέει ότι θα συζητηθούν τα πάντα, παγκόσμιες εξελίξεις κτλ. Εδώ να ξέρουμε, για όσους δεν το ξέρουν, ότι υπάρχει μία μειονότητα, δεν ξέρω, 15-20 εκατομμύρια Ουιγούροι Τούρκοι, έτσι τους λένε, μιλάνε όντως μια γλώσσα που μοιάζει με τα τουρκικά, μουσουλμάνοι, για τους οποίους κατηγορείται η Κίνα ότι στους ανθρώπους αυτούς ότι παραβιάζει τα δικαιώματά τους και ότι κάνει εθνοκάθαρση κτλ. Η Τουρκία για να πάρει, αν δεν κάνω λάθος, 5 δις μία γραμμή πιστοληπτική από την... Μου φαίνεται έκανε swap, μια συμφωνία με την Κίνα, ενώ μέχρι τότε υποστηριζόμενη από τη Δύση είχε στην ατζέντα το θέμα των Ουιγούρων, το βάλε στην άκρη, έκανε και απελάσεις ορισμένων Ουιγούρων που ήταν πολιτικοί πρόσφυγες στην Τουρκία. Τώρα εκτιμώ ότι θα συζητηθεί και το θέμα των Ουιγούρων. Επίσης επισκέπτεται την Τουρκία η κυρία Νατζλά Μαγκούς, υπουργός εξωτερικών της κυβέρνησης της Τρίπολης. Θα συζητηθούν διμερείς σχέσεις και τρέχουσες εξελίξεις στη Λιβύη και περιφερειακά ζητήματα. Τι γίνεται με το τουρκολιβικό μνημόνιο, κύριε Γεραπετρίτε, είναι εκεί? Κάνουμε κάτι για να το ξυλώσουμε, να μην υπάρχει, ή τα αφήνουμε εκεί? Μήπως μας βολεύει κιόλας για να μείνουμε στον 28ο και να μην πάμε παραπέρα, να μείνει πνιγμένο το Καστελόριζο? Γιατί μπορεί να βόλευε ορισμένος αυτό το θέμα. Λοιπόν, έχει σημασία και γι' αυτό το αναφέρουμε. Η εφημερίδα Welt Γερμανική αναφέρει ότι η συνθήκη της Λοζάνης αποτελεί ένα μέσο για τον πρόεδρο Ερντογάν, ώστε αυτός να αναστατώνει ξανά και ξανά τη διεθνή κοινότητα με προκλητικές θέσεις. Χτες Δευτέρα 24 Ιουλίου συμπληρώθηκαν 100 χρόνια από τη συνθήκη της Λοζάνης, λέει η εφημερίδα στο χθεσινό της άρθρο. Και αν και έχει μεσολαβήσει ένας αιώνας από την υπογραφή της έως σήμερα, η συνθήκη αυτή εξακολουθεί να είναι βαρύνουσα σημασίας για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και τη χάραξη της εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας. Και αναφέρεται στο γεγονός ότι ο Ερντογάν τα τελευταία χρόνια, με αφορμή τους ισχυρισμούς για το θέμα του καθεστώτος της στρατιωτικοποίησης των νησιών, θέτει θέμα ευθείας αναθεώρησης της συνθήκης, επειδή θέτει θέμα κυριαρχίας. Το γεγονός ότι το σημειώνουν οι Γερμανοί θεωρώ ότι είναι σημαντικό και γι' αυτό το αναφέρω. Δεδομένες τις καλές σχέσεις που είχαν τόσα χρόνια μαζί. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι είπε ο Ρούμπιν. Αυτό θα φάμε λίγο χρόνο, θα το δούμε, έτσι. Ο Μάικ Ρούμπιν είναι ένας Αμερικανός στο Ινστιτούτο American Enterprise. Έχει σχέση και με το Αμερικανικό κράτος. Αναφέρει ορισμένα ζητήματα που σχετίζονται με την υποστήριξη της Ισλαμικής Τρομοκρατίας από την Τουρκία. Λέει ότι ελεύθερα κινούνται η Αλ-Κάιντα, το Ισλαμικό κράτος στην Τουρκία. Αναφέρεται στο γεγονός ότι υπήρχε ένα σχέδιο να δολοφονήσουν Εβραίους και Ισραηλινούς στις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου ομάδες που είναι στα κατεχόμενα, που σημαίνει ότι αυτό δεν μπορεί να έγινε ερήμην των μυστικών υπηρεσιών της Τουρκίας. Και μετά έρχεται και ταχώνει, συγγνώμη για την έκφραση, ταχώνει στην Ευρώπη. Προσέξτε τι λέει. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γιάνς Στόλτεμπεργκ και ο Πρωθυπουργός της Σουηδίας Ούλφ Κρίστενσον φαλκίδευσαν τη δέσμευση της Ευρώπης στη δημοκρατία και την ελευθερία, αλλά η Ευρώπη δεν πρέπει να επιτρέψει στον Ερντογάν να έχει τον τελευταίο λόγο ή να βγει νικητής στα μάτια του τουρκικού λαού. Είναι καιρός η Ευρώπη να περάσει στην επίθεση για να ανατρέψει την παράνομη κατοχή της Κύπρου από την Τουρκία. Η Ευρώπη έχει πολλά ενδυνάμει βέλη στην πολιτική της φαρέτρα. Είναι εξωφρενικό να τύχει ενσωμάτωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Τουρκία, ενώ έχει υποκατοχή ένα κράτος μέλος. Αποκλεισμός παραβατών βίζας. Προσέξτε τι προτείνει. Μέρος της συμφωνίας της Τουρκίας μετά το Βίλνιους είναι να δοθεί όθηση στις φιλοδεξίες της για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση με αντάλλαγμα την άρση του βέτο για τη Σουηδία. Είναι εξωφρενικό η Τουρκία να τύχει οποιασδήποτε ενσωμάτωση στην Ευρώπη, ενώ συνεχίζει να έχει υποκατοχή την Κύπρο, ένα κράτος μέλος. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρεται σοβαρά για την άμυνά της, πρέπει να καθορίσει μία πολιτική. Εφόσον κάθε πολίτης εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης
που χρησιμοποιεί το διεθνές αεροδρόμιο του Τίμπου, του Ερτζάν, στην κατεχόμενη ζώνη, εισέρχεται παράνομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όποιος πάει εκεί εισέρχεται παράνομα, θα πρέπει να αντιμετωπίζει μόνιμη απαγόρευση χορήγησης βίζας Σέγγεν και ευρωπαϊκής βίζας και ανάκληση ευρωπαϊκής άδειας εργασίας. Όποιος πάει στα κατεχόμενα, χ, δεν ξαναμπαίνει στην Ευρώπη και αν είσαι στην Ευρώπη, ανάκληση της άδειας εργασίας πίσω στη χώρα σου. Όλες οι άλλες χώρες τιμωρούν τους παράνομους μετανάστες, δεν υπάρχει κανένας λόγος να αποτελεί εξαίρεση η Κύπρος. Ρώσοι, Τούρκοι, Ιρανοί και Ισραηλοί, οι οποίοι δεν σέβονται την κυπριακή κυριαρχία, θα πρέπει να πληρώνουν τίμημα. Πες τα, άνθρωπέ μου, πες τα. Εγώ είπα, οι εισαγγελείς της Κυπριακής Δημοκρατίας να ασκούν και διώξεις σε όσους παίρνουν ιδιοκτησία ελληνική στα κατεχόμενα. Πες τα. Αποκλεισμός της Turkish Airlines και της Pegasus Airlines. Τόσο η Turkish Airlines, όσο και η τουρκική εταιρεία χαμηλού κόστος Pegasus Airlines πετούν προς τα κατεχόμενα και επωφελούνται από το τουριστικό εμπόριο. Η Ευρώπη δεν πρέπει να το ανέχεται αυτό. Είναι καιρός να απαιτήσει μία επιλογή. Ή πετάτε προς την Ευρώπη ή υποστηρίζετε την κατοχή της Κύπρου. Αλλά δεν μπορείτε να κάνετε και τα δυο. Υπάρχουν επίσης στρατηγικοί λόγοι για την υποβολή κυρώσεων στην Turkish Airlines. Δεν είναι απλώς ο βασικός αερομεταφορέας της Τουρκίας, αλλά είναι και ο σημεοφόρος του Ερντογανισμού. Το κράτος έχει το 49% και το υπόλοιπο το έχουν φίλοι του Ερντογάν. Εφόσον οι τηλεφωνικές υποκλοπές πριν μια δεκαετία αποκάλυψαν την εμπλοκή της αεροπορικής εταιρείας σε μυστικές αποστολές όπλων στην Νιγηρία, θα ήταν αμέλεια των Ευρωπαϊκών Υπηρεσιών Ασφάλειας να εμπιστευτούν ότι η Turkish Airlines δεν διακινεί λαθρέα εμπορεύματα στην Ευρώπη. Ο Ερντογάν έχει επίσης χρησιμοποιήσει την Turkish Airlines για να μεταφέρει μετανάστες στη Λευκορωσία και να εκβιάζουν την Πολωνία και τη Λευκορωσία. Γιατί μόνο αυτό δεν μεταφέρει μετανάστες στην Τουρκία και μετά έρχονται στην Ελλάδα. Από όλο τον κόσμο. Αν η Ευρώπη ήθελε σοβαρά να τερματίσει την κατοχή της Κύπρου από την Τουρκία και τις αλυτρωτικές διεκδικήσεις της αυτής έναντι τόσο της Ελλάδας όσο και της Βουλγαρίας, θα απαγόρευε την είσοδο της Turkish Airlines στον αέριο χώρο της Ευρώπης και στα αεροδρόμια της. Ο Ερντογάν θα απειλούσε ίσως να ανταποδώσει κατά των ευρωπαϊκών αερομεταφορών, αλλά αυτό θα ήταν απλώς μια μπλόφα. Με την τουρκική οικονομία να βρίσκεται σε μηχανική υποστήριξη, μπορεί ο Ερντογάν πραγματικά να αντέξει οικονομικά να αφήσει τους Ευρωπαίους τουρίστες να παρακάμψουν εντελώς την Τουρκία? Αν το επιχειρούσε, θα υπήρχαν πολλές ελληνικές παραλίες και θέρετρα που θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν την τουριστική εισρωή. Κλείσιμο των γραφείων της Βόρειας Κύπρου, του ψευδοκράτους. Λέει ότι έχει. Είναι ο δούριος ύπος της τρομοκρατίας στην Ευρώπη. Έχει, λέει, γραφεία στις Βρυξέλλες, το Λονδίνο, τη Γενέβη, τη Στοχόλμη, το Βερολίνο, το Στρασβούργο, τη Βουδαπέστη και το Ελσίνκι. Γιατί τα κρατάτε αυτά, λέει, γιατί τα δίνετε άδεια? Κλείστε τα. Το κατοχικό καθεστώς δεν μπορεί να υπογράψει τίποτα χωρίς την προέγκριση των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών ή του τουρκικού γενικού επιτελείου. Αν η Ευρώπη αντιμετωπίζει με σοβαρότητα την εδαφική της ακεραιότητα και ορθώνει το ανάστημά της απέναντι στην επιθετικότητα, είναι καιρός να σταματήσει να στέλνει ανάμεικτα αντιφατικά μηνύματα. Η Ευρώπη πρέπει να κλείσει όλα τα γραφεία του ψευδοκράτους και να ακολουθήσει πολιτική μηδενικής ανοχής απέναντι στον τουρκικό αλυτρωτισμό. Ο Ερντογάν απολαμβάνει να παίζει σκληρά παιχνίδια με την Ευρώπη. Είναι καιρός οι Ευρωπαίοι ηγέτες να δείξουν ότι μπορούν να το ανταποδώσουν. Προσυπογράφω ό,τι έχει πει ο Μάικ Ρούμπιν. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, πάμε και στο τελευταίο θέμα. Εδώ μου λέτε, είχα να πω και για τη Χάγη, αλλά δεν προλαβαίνω τώρα. Δεν προλαβαίνω, θα αναφερθώ μόνο σε ένα θέμα σε σχέση με το τι είπε ο Μακάριος. Ακούστε, ο Μακάριος 15 του μηνός στο προοδευτικό πραξικόπημα περικύκλωσαν το προεδρικό μέγαρο, με κάποιο τρόπο διέφυγε, πιθανόν δεν ήθελαν να το σκοτώσουν, πιθανόν ήταν και αυτό το σχέδιο που είχε πάρει και ο Ιωαννίδης εδώ και τα τσιράκια το κάτω, πήγε στην Πάφο, από την Πάφο πήγε στη βάση του ακροτηρίου και από εκεί τον πήραν οι Άγγλοι και τον φυγάδευσαν. Στη συνέχεια τον πήγαν στο Λονδίνο, εκεί είχε κάποιες συνομιλίες με τους Άγγλους και 19 Ιουλίου πήγε στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και έκανε την ιστορική ομιλία. Την έχω όλη την ομιλία.
πουθενά δεν καλεί την Τουρκία να επέμβει. Άλλωστε, όταν έκανε την ομιλία, ήδη ήταν φορτωμένοι οι Τούρκοι στα... Δεν περίμεναν τον... Ποιο είναι το θέμα λοιπόν. Τώρα δεν μπορώ να τη διαβάσω όλη την ομιλία. Ότι καθ' υπερβολήν κατά την άποψή μου, θεωρεί την Ελλάδα ως χώρα εισβολή στην Κύπρο, ότι η Ελλάδα εισέβαλε, δηλαδή μεγενθύνει τον παράγοντα Ελλάδα ελληνικό στρατός στο πραξικόπημα και μειώνει την συμμετοχή της ΕΟΚΑΒ που ήταν Έλληνες της Κύπρου. Θεωρεί δηλαδή την Ελλάδα ως χώρα που έχει εισβάλει στην Κύπρο και έχει αλλάξει ας πούμε το συνταγματικό καθεστώς. Δεν λέει πουθενά όμως ότι καλό τις εγκυήτρες δυνάμεις να αποκαταστήσουν πουθενά. Ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι αυτή η αναφορά όχι ότι ενθάρρυνε τους Τούρκους να εισβάλλουν, ότι αυτή η αναφορά αποτελεί και βασικό επιχείρημα των Τούρκων για να νομιμοποιήσουν σε εισαγωγικά τη δικιά τους εισβολή. Και λέγεται ότι αυτή την ρητορική του την επέβαλαν οι Άγγλοι να την αναφέρει. Αυτοί οι πονηροί, ξέρετε, οι οποίοι του είπαν θα δώσεις έμφαση στον ελλαδικό παράγοντα, ούτως ώστε νομικά να αποτελέσει μια βάση που θα νομιμοποιήσει σε εισαγωγικά την εισβολή. Λοιπόν, αυτά για τον Μακάριο. Πάντως, δεν κάλεσε την Τουρκία, είναι ψέμα αυτό, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, μίλησε για εισβολή της Ελλάδας. Τέλος πάντων, αυτά και για την Κύπρο. Αφήνω τη Χάγη γιατί κάποιοι ετοιμάζουν το φέρετρο του Αιγαίου και της Ελλάδας. Χάγη, 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 Χάγη. Και το παρουσιάζουν σαν πανάκια, τη μοναδική λύση, χωρίς και παρουσιάζουν μια σειρά αποκρύπτοντας τις άλλες λύσεις και πάνε να μας οδηγήσουν στην παγίδα. Όχι, θα το σκεφτώ, θα το γράψω καλύτερα και θα σας το πω αύριο, άλλωστε δεν έχουμε και χρόνο. Κλείνουμε λοιπόν με την ιστορική ομιλία του Μακάριου στις 19 Ιουλίου το 1974 στο Συμβούλιο Ασφαλείας, για την οποία λέγονται πολλά πράγματα τα οποία δεν είναι αληθή. Η αλήθεια είναι αυτή, την έχω στα χέρια μου όλη την ομιλία και την απομαγνητοφώνησή της και το βίντεο. Λοιπόν, αυτά. Να έχετε όλοι ένα καλό βράδυ. Εύχομαι να πάνε καλά τα μέτωπα και τα ειλικρινή συλληπιτήριά μου στις οικογένειες των δύο νεκρών πιλότων. Καληνύχτα.